Είναι μηχανολόγος, μηχανικός ο κύριος Λαγκαφός. Ζητάμε συγγνώμη, κύριε Λαγκαφός. Ναι, συγγνώμη, μπροστά στην, στον ωραία, οδηγό είχαμε και άλλους. Είστε πραγματογνώμονας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε, εσείς να μας κάνετε τη δική σας εντός εισαγωγικών πραγματογνωμός. Είναι αλίμονο, με όσα ναι. ξέρετε, δεν είστε και εκεί επί τόπου, να μας δώσετε το δικό σας, τη δική σας εκτίμηση. Κοιτάξτε, πολύ γρήγορα θα σας πω τη γενική ιδέα του πράγματος. Κάποιο ανθρώπινο λάθος είναι σίγουρα σε όλη αυτή την ιστορία και φαίνεται. Οι λεπτομέρειες του ανθρώπινου λάθους θα βγουν όταν θα έχουμε την πλήρη εικόνα της δικογραφίας. Και εγώ περιμένω επίσημο διορισμό ως τεχνικό σύμβουλος για να έχω πρόσβαση μάλιστα. στη δικογραφία και να δω μάλιστα. όλα αυτά. Γιατί έχουμε ακούσει κάποια ηχητικά από χτες, τα οποία είναι αποσπασματικά, είναι κομμένα. Κάποιος έχει κόψει δύο ηχητικά, από αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Αλλά δεν έχουμε ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος όλες τις συνομιλίες, όλη την ακολουθία, για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θα ήθελα να πάρω πολύ σαφή θέση αυτή τη στιγμή σε αυτό. Πάντως φαίνεται σίγουρα ότι είναι κάποιο ανθρώπινο λάθος, αλλά είναι λάθος να σκεφτούμε ότι άντε τον βρήκαμε, τον πιάσαμε, φταίει αυτός, κλείστε τον φυλακή. Φυσικά και πολύ σωστά το λέτε. Και ποιοι άλλοι ευθύνονται. Αυτό είναι να βρεθεί. Θα σας πω το εξής. Λάθη γίνονταν και γίνονται πάντα. Η NASA για παράδειγμα έχει το Human Factors Lab που εξετάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Η NASA θεωρεί ότι ο αστροναύτης αργά ή γρήγορα θα κάνει λάθος. Εμείς λοιπόν πρέπει να διερευνήσουμε γιατί κάνει λάθος, πώς θα μειώσουμε το λάθος του από καλύτερη εκπαίδευση, από καλύτερο interface, με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, πουθενά δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να βασίζεται απόλυτα στον άνθρωπο που δεν θα κάνει λάθος. Ναι, αλλά αν μου επιτρέπετε, ναι. Ωραία, δεν υπάρχει μηχανισμός, αλλά όταν ο άνθρωπος αυτός είναι, κουβαλάει βαλίτσες, τον πηγαίνουν στο Υπουργείο Παιδείας, τον είναι καναφέρνουν. Και αυτό μέρος της διαδικασίας, αυτό θέλω να πω. Είναι, δηλαδή, βέβαια, δεν είναι λοιπόν μόνο. Τι θέλω να πω, για να φτάσουμε στο λάθος, είναι και ποιον τοποθετεί στη συγκεκριμένη θέση. Για να φτάσουμε στο τελικό λάθος που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε root cause analysis, να ψάξουμε το root cause, τη ρίζα του προβλήματος. Ναι. Πρέπει να ψάξουμε την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, το αν ήταν μόνος του ή μήπως έπρεπε να έχει βοηθό. Μπράβο, μήπως έπρεπε πολύ να έχει κάμερες. Υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι μέχρι να φτάσουμε σημαντικά στο root cause, στοιχεία. Στη ρίζα. Αυτό πρέπει να βρεθεί, γιατί το ατύχημα έγινε, οι άνθρωποι σκοτώθηκαν, δεν μπορούμε να τους φέρουμε πίσω. Πρέπει όμως να μην γίνει την επόμενη μέρα ένα επόμενο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Άκουσα και άλλους συναδέλφους σας χθες να λένε ότι πρέπει να διευκρινιστεί αν ο σταθμάρχης όταν έστειλε το τρένο στη συγκεκριμένη γραμμή να συγκρουστεί με την εμπορική αμαξοστοιχεία, αν ήξερε ότι στην άλλη γραμμή υπάρχει αμαξοστοιχεία, ότι έρχεται, αν είχε ενημερωθεί ή όχι. Θα σας πω, αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν είναι αυθαίρετη όπως πολλοί νομίζουν. Υπάρχει ένας ολόκληρος κανονισμός που τα ορίζει όλα αυτά τα πράγματα με λεπτομέρεια. Δεν είναι, δηλαδή λένε μπακαλό, δεύτερο, τηλέφωνο κτλ. Έτσι γίνεται. Υπάρχει γενικός κανονισμός κίνησης δημοσιευμένος σε ΦΕΚ, είναι νόμος του κράτους και έτσι λειτουργεί. Λέει λοιπόν ο κανονισμός αυτός. Είναι πολλά χρόνια, η τελευταία του εκδοχή έγινε το 2019 μια τροποποίηση και το 2020 η τελευταία. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει έτσι κι αλλιώς από χρόνια. Λέει λοιπόν αυτός ο κανονισμός ότι σε σημεία που δεν υπάρχει το σύστημα ETCS πρέπει να είναι δύο μηχανοδικοί. Αναγνωρίζει δηλαδή αυτός ο κανονισμός την πιθανότητα να μην έχουμε ηλεκτρονική σηματοδότηση σωστή. Και εκεί βάζει δεύτερο μηχανοδηγό. Λέει λοιπόν ο κανονισμός αυτός ότι σε σημεία τυφλά, όπως είναι το κομμάτι ανάμεσα σε Λάρισα και Κατερίνη, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει τις εντολές από τον έναν στον άλλον. Καταγράφονται λοιπόν τηλεγραφήματα, τα λένε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τηλεγράφημα, είναι προφορικό τηλεγράφημα. Είναι αυτό που αν ακούσατε. Μιλάνε στο κινητό δηλαδή. Μιλάνε στο τετραψήφιο τηλέφωνο, κλασικό παλιό τηλέφωνο του ΟΤΕ. Μάλιστα. Τετραψήφιο νούμερο. Είναι σύνδεση ανάμεσα σε σταθμούς. Παίρνει λοιπόν ο σταθμάρχης ο ένας τον άλλον, της Λάρισας και της Κατερίνης, παίρνει η Κατερίνη και λέει. Με αριθμό τηλεγραφήματος 34 σου στέλνω αμαξοστοιχεία στην γραμμή καθόδου, ώρα τάδε. Ο άλλος λοιπόν σημειώνει τον αριθμό, αν ακούσατε στο ηχητικό που κυκλοφόρησε χτες, λέει ο σταθμάρχης, ακούει με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο. Αυτό ναι. Το με 47 νούμερο είναι ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο, είναι ο αριθμός τηλεγραφήματος. Αυτό είναι βέβαια, αυτό που το έχουν και οι δύο. Το μπακαλοδεύτερο. Ναι, έτσι όμως είναι.
Έτσι είναι όμως. Αυτή είναι η διαδικασία. Αντίρρηση, αλλά και πρέπει αυτό... να την αλλάξουμε. Αν δεν μας κάνει, πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτό όμως είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος που ξέρουμε ότι έχει δοθεί η πληροφορία είναι γιατί για να φύγει το τρένο από την Κατερίνη, έχει πάρει η Κατερίνη τηλέφωνο και έχει δώσει με αριθμό τηλεγραφήματος καταγεγραμμένο το ότι κατεβαίνει το τρένο προς τη Λάρισα. Και το έχει πάρει η Λάρισα και το έχει καταγράψει στο αντίστοιχο βιβλίο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία. Στην Ουαγκαντούγκου καλύτερα κινούνται τα τρένα. Στην Ουαγκαντούγκου. Στην πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο. Πολύ πιθανόν. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτά λέει ο κανονισμός και έτσι λειτουργούμε. Εδώ λοιπόν, όταν αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται, τελείως τυπικά είναι όλα σωστά και από εκεί και πέρα, όταν κάπου γίνεται λάθος, εγώ θεωρώ ότι η διερεύνηση πρέπει να γίνει με όρους αεροπορικού ατυχήματος και όχι με όρους τροχαίας παράβασης. Γιατί το λέτε αυτό? Τι εννοώ? Όταν ερευνάει η τροχαία ένα τρακάρισμα, ποιος βγήκε από στόπ και τράκαρε τον άλλον, ψάχνει να βρει ποιος φταίει σύμφωνα με τον νόμο για να ρίξει κάπου τις ευθύνες και να καταδικαστεί ο υπαίτιος. Και τελείωσε. Στο αεροπορικό ατύχημα, όπως λέει, γιατί εγώ έρχομαι από την αεροπορική κουλτούρα και την αεροπορική λογική. Ο Ακριβώς Τσολάκης, ο δάσκαλός μας, σε όλους όσους ασχολούμαστε στην Ελλάδα με τα αεροπορικά, πάντα έλεγε: δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει, μας ενδιαφέρει η βελτίωση της ασφάλειας πτήσεως. Αυτό ψάχνουμε. Βέβαια, η βελτίωση της ασφάλειας. Από κάθε ατύχημα πρέπει να μάθουμε για το επόμενο. Πώς δεν θα γίνει το επόμενο. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και αυτό έχει να κάνει με το σύστημα τηλεδιοίκησης και το τι θα μπορούσε όχι να αποτρέψει αλλά να διορθώσει το ανθρώπινο λάθος για να μην έχουμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Φυσικά, αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε καταλάβει ότι είναι έτσι. Θα σας πω για παράδειγμα το δίκτυο εδώ της Στασί, γύρω από την Αθήνα, το οποίο έχει τέτοιο σύστημα με κέντρο ελέγχου που παρακολουθεί όλα τα, όλους τους σειρμούς, ο ηλεκτρικός, τα μετρό, όλα αυτά παρακολουθούνται και κινούνται αυτόματα και στο δίκτυο του μετρό και να θέλει κάποιος να κάνει λάθος, δεν θα τα καταφέρει να κάνει λάθος γιατί θα προστατευτεί από τις ασφαλιστικές δικλείες του συστήματος. Άρα αν υπήρχε αυτό το σύστημα που μας λέτε, θα είχε μπλοκαριστεί, δεν θα είχαμε αυτό, τη σύγκρουση. Ναι. Αυτό δεν από, είναι. Ναι. Από την ανάποδη λειτουργούν και πράγματα, δηλαδή να σας το πω πάλι με όρους αεροπορικούς. Ο πύργος ελέγχου σήμερα είναι σύγχρονος και οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας βλέπουν τα πάντα σε μια οθόνη και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πριν 30 χρόνια είχαν ένα ραντάρ που δεν τους έδειχνε τίποτα και σημειώνανε με στυλό πάνω σε καρτέλες τα αεροπλάνα που έρχονται και τα έκαναν όλα με το μυαλό τους. Κύριε Λεκαφώση, δεν έπεφταν τα αεροπλάνα τότε. Δηλαδή με δυσκολότερο τρόπο και με πιο σύνθετο πάλι λειτουργούσε. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Εσείς μας λέτε πάντως ότι στον κανονισμό που υπάρχει και το update έγινε και το 19 και το 20 προβλέπετε και η λειτουργία του τρένου παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή. Σαφέστατα. Άρα μας λέτε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε να μην είναι ένας μόνος σταθμάρχης, να είναι δύο τα άτομα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι, δύο μηχανοδηγούς ορίζει, όχι δύο σταθμάρχης. Ορίζει δύο μηχανοδηγούς για τον έλεγχο της ταχύτητας. Θα σας πω το εξής όμως. Υπάρχουν πολλοί που λένε και αν ο σταθμάρχης λιποθυμούσε. Ναι, ναι, ναι. Τι θα γινόταν? Είναι αυτά. Μα, σωστά είναι αυτά. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ πρέπει να γίνει. Η ασφαλιστική δικλίδα ποια είναι δηλαδή αυτό στην περίπτωση της υποθυμίας του σταθμάρχη? Όταν σας λέω ότι πρέπει να γίνει αεροπορική διερεύνηση και όχι τροχονομική, είναι ακριβώς αυτό. Γιατί στην αεροπορικού τύπου διερεύνηση θα ψάξει η Επιτροπή, και εγώ θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να ζητήσει διακομματική επιτροπή, έπρεπε να ζητήσει την Επιτροπή Διερεύνηση Αεροπορικών Ατυχημάτων να μπλέξει με αυτό το συγκεκριμένο. Να το διερευνήσει σαν αεροπορικό ατύχημα. Γιατί εμείς θέλουμε να βρούμε όλα αυτά που λέτε. Μάλιστα. Να καταλήξει ένα πόρισμα αεροπορικού τύπου που να λέει ότι για τη βελτίωση της ασφάλειας πτήσεως πρέπει να ληφθούν αυτά και αυτά και αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Να μπει μια κάμερα εκεί, να μπει δεύτερος που να τσεκάρει. Να μπει βηματοδότη ώστε να μην λιποθυμήσει ο σταθμάρχης. Δεν ξέρω τι. Να βρεθεί ένας τρόπος να περιοριστούν όλα τα επικίνδυνα σημεία. Αυτό είναι το σημαντικό για τη βελτίωση της ασφάλειας. Γι' αυτό και θέλει την αεροπορική άποψη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη για το μπέρδεμα που έγινε. Αλλά καταλαβαίνετε με τη ροή τι γίνεται του προγράμματος. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Έχουμε άλλο μπροστά. Και κάποια άλλη γραμμή. Όχι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, και Λεκαφώση. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.